Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της είναι εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς τον Ιησού νυχτός και είπεν αυτό, Ραβί, είδαμεν ότι από Θεού ελιλήθας διδάσκαλος, ουδείς γαρ τα αυτά τα σημεία δύναται ποιήν, άσι ποιείς, εάν μη ή ο Θεός μετ' αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύναται ειδήν τη βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρονον, μη δύναται εις την κοιλία της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδύναται εισελθήν εις την βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Μη θαυμάζεις ότι είπωση, δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κι είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεννημένος εκ του πνεύματος. Απεκρίθη Νικόδημος και είπεν αυτό, πώς δύναται τα αυτά γενέστε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, σύ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και τα αυτά ο γινώσκης. Αμήν αμήν λέγω σύ ότι ο είδαμεν λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνεται ή τα επίγεια είπων ημίν και ου πιστεύετε. Πώς εάν είπω ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Και ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όρεν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφινεν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω δι υψωθήνε των Υιών του ανθρώπου, το μυστήριο του Σταυρού, δια του οποίου έγινε η απολύτρωσή μας. Χθες, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον πρώτο του λόγο εις το Άγιον Πάσχα και εις την Βραδυτήτα, χθες συνεσταυρούμην Χριστό, σήμερον συνδοξάζουμε, χθες συνενεκρούμην, συζωοποιούμε σήμερον, χθες συνεθαπτώμην, σήμερον συνεγείρομαι, δια του Σταυρού η Ανάστασης. Χθες, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, εσταυρωνόμουν μαζί με τον Χριστό και σήμερα δοξάζομαι μαζί Του. Χθες, ενεκρονόμην και σήμερα ζωοποιούμε μαζί Του. Χθες, εθαπτώμην και σήμερα ανίσταμε μαζί Του. Γιατί αν κανείς σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό, για χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Χριστού, δηλαδή νεκρώνει τα πάθη και τις επιθυμίες, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, νεκρώνει κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το χωρίο, τότε οδηγείται και στην Ανάσταση. Τότε βγαίνει στο φως του Θεού.
τότε δοξάζετε μαζί με τον Θεό, ζωοποιείτε μαζί με τον Θεό, ο οποίος πεθαίνει πάνω στο σταυρό και ανίσταται. Αλλά συνεχίζει ο Άγιος, καρποφορήσομεν το υπερημών παθόντι και αναστάντι. Εμπρός λοιπόν, λέει, ας προσφέρουμε καρπούς εις εκείνον ο οποίος έπαθε χάριν ημών και αναστήθη. Και ποιοι είναι οι καρποί? Είναι οι καρποί της μετανοίας, είναι οι πράξεις η οποία θα οδηγήσει και στην θεωρία του Θεού, είναι η υπακοή, είναι η απάρνηση του εαυτού μας, η εκοπή του ιδίου θελήματος. Χρυσόν μεν ίσως ή εσθελέγην, ή άργυρον, ή υφάσματα, ή λίθους των διαφανών και τιμίων, γης ρέουσαν ύλην και κάτω μένουσαν, εις αΐ το πλοίον έχουσιν οι κακοί και δούλοι των κάτω και του κοσμοκράτορος. Όταν λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σας μιλάω για καρπούς, να προσφέρουμε στον υπερημών σταυροθέντα και αναστάντα καρπούς, ίσως νομίσετε ότι εννοώ χρυσάφι ή άργυρο ή υφάσματα ή διαφανείς και πολύτιμους λίθους, τη ρευστή δηλαδή ύλη της γης, η οποία μένει κάτω και της οποίας το μεγαλύτερο μέρος κατέχουν οι κακοί, τον παγκόσμιο πλούτο, οι οποίοι κακοί είναι δούλοι στα γήινα και εις τον κοσμοκράτορα διάβολο. Δεν σας μιλάω για αυτά, αλλά γιατί καρποφορήσομεν ημάς αυτούς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Ο καρπός που πρέπει να προσφέρουμε στον Θεό ως ευχαριστία για τη θυσία Του, για τη Θεία Του οικονομία, για ό,τι έκανε για τη σωτηρία μας, είναι ο ίδιος εαυτός μας, ο οποίος πρέπει όμως να είναι καθαρός, αγνός, εξαγνισμένος και καθαρμένος. Καρποφορήσομεν ημάς αυτούς το τιμιότατον Θεό κτήμα και οικειότατον. Ας προσφέρουμε ως καρπούς τους εαυτούς μας το πολυτιμότατο και το αγαπητότατο κτήμα του Θεού. Το ανώτερο δημιούργημα του Θεού είναι ο άνθρωπος που τον έφτιαξε κατ' εικόνα του. Το πολυτιμότατο και οικειότατο. Και συνεχίζει, αποδόμεν τη εικόνη το κατ' εικόνα, γνωρίσομεν ημών το αξίωμα, τιμήσομεν το αρχέτυπο, γνώμεν του μυστηρίου την δύναμη και υπερτείνος Χριστός απέθανε. Τι σημαίνει να καρποφορήσουμε τους εαυτούς μας, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο και ό,τι πιο αγαπητό για τον Θεό? Είναι να αποδώσουμε στην εικόνα το κατ' εικόνα. Η εικόνα είναι ο Χριστός που μας την έδωσε και μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Αυτό λοιπόν το δικό μας το κατ' εικόνα, τη δική μας μορφή, να τη δώσουμε στην εικόνα, στο αρχέτυπο, στο πρωτότυπο. Τιμήσουμε το αρχέτυπο. Κατανοήσουμε ημών το αξίωμα. Γνωρίσουμε ημών το αξίωμα. Ας καταλάβουμε, ας γνωρίσουμε σε βάθος σε τι ύψος μας ανέβασε ο Θεός να μας δώσει την εικόνα Του. Και ας την αποδώσουμε αυτό που μας έδωσε, αυτήν που μας έδωσε, το κατ' εικόνα σε αυτόν που είναι το πρωτότυπο. Ας τιμήσουμε το πρωτότυπο της εικόνας μας. Ας γνωρίσουμε τη δύναμη του μυστηρίου και ας μάθουμε προς χάριν ποιου απέθανε ο Χριστός. Όχι βέβαια για τον εαυτό Του, αλλά για εμάς. Για να Τον αγαπήσουμε
για να συνειδητοποιήσουμε πόσο μας αγαπάει, για να τηρήσουμε τις Άγιες Εντολές Του πάλι για μας, για να καθαρθούμε και να γίνουμε κατοικητήριά Του, για να τηρήσουμε τις Άγιες Εντολές Του και να επαληθευθεί και να πραγματοποιηθεί αυτό που μας έχει υποσχεθεί, που λέγει ότι αν τηρήσετε τις εντολές μου, εγώ και ο Πατέρας και φυσικά και το Άγιο Πνεύμα θα έρθουμε και θα κάνουμε μονή, διαμονή μέσα σας. Θα μείνουμε μέσα σας. Γενόμεθα ως Χριστός, επί και Χριστός ως εμείς. Ας γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός έγινε όμοιος με μας. Ας φιλοτιμηθούμε, ας λειτουργήσουμε με ευγνωμοσύνη. Γενόμεθα Θεοί δι' Αυτόν, επειδή κακίνος δι' ημάς άνθρωπος. Ας γίνουμε Θεοί γι' Αυτόν, για χάρη Του, επειδή και Εκείνος έγινε άνθρωπος προς χάρη μας. Προσέλαβε το χείρον ή να δω το βέλτιον. Έλαβε το χειρότερο, το κατώτερο, την ανθρώπινη φύση, για να μας δώσει το καλύτερο, την θεότητα, την θέωση. Έγινε πτωχός, επτώχευσεν ή να εμείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσουμε, για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του φτώχεια. Με τη δική του ταπείνωση δοξαζόμαστε εμείς. Όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, εντύθηκε την ταπείνωση. Αυτό είναι το ένδυμα της θεότητος. Εντύθηκε την ταπείνωση ο Θεός και πήρε ανθρώπινη μορφή. Δούλου μορφήν έλαβε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ή να την ελευθερία εμείς απολάβουμε. Φανερώθηκε ανάμεσά μας σαν δούλος για να μας καταστήσει ελεύθερους. Και μάλιστα ως δούλος που πάσχει, που υποφέρει, που βασανίζεται από εμάς, τα πλάσματά του, που νεκρώνεται, σταυρώνεται και νεκρώνεται από εμάς. Κατήρθεν ή να υψωθώμεν. Κατέβηκε για να υψωθούμε. Επειράστη ή να νικήσουμε. Υπέμεινε τους πειρασμούς για να νικήσουμε εμείς. Ετοιμάστη ή να δοξάσει. Ατιμάστηκε για να μας δοξάσει. Απέθανε ή να σώσει. Ανήλθεν ή να ελκύσει προς εαυτόν κάτω κειμένους εν το της αμαρτίας πτώματι. Υπέμεινε την ατίμωση για να μας δοξάσει. Πέθανε για να μας σώσει. Ανέβηκε για να μας σύρει κοντά Του από κάτω που βρισκόμαστε ξαπλωμένοι και απονεκρωμένοι από την αμαρτία. Πάντα διδότο της, πάντα καρποφορήν το δόντι εαυτών λύτρων υπέρ ημών και αντάλλαγμα. Ας δώσει ο καθένας τα πάντα. Ας προσφέρει τα πάντα σε εκείνον που έδωσε τον εαυτό του ως λύτρο και αντάλλαγμα χάριν ημών. Όλα οφείλουμε να τα δώσουμε στον Χριστό. Τίποτε να μην κάνουμε, τίποτα να μην έχουμε, τίποτε να μην σκεπτόμαστε, τίποτα να μην λέμε, που να μην είναι για τον Χριστό. Να μην το κάνουμε για τον Χριστό. Για τη δόξα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος, είτε τρώγεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Όλα πρέπει να τα κάνουμε για τη δόξα του Χριστού. Πάντα τη δότο της. Πάντα καρποφορείτο το δόντι εαυτών λύτρων υπέρ ημών και αντάλλαγμα. Όλα να τα προσφέρουμε ως δώρο εις τον Θεό, ως καρποφορία σε Αυτόν που έδωσε τον εαυτό Του για χάρη μας. Δώσει δε ουδέν τι ούτων ίων εαυτών του μυστηρίου συνιέντα. Δεν μπορεί δε να προσφέρει τίποτε καλύτερο από τον εαυτό του ο άνθρωπος,
αφού θα έχει εννοήσει το μυστήριο, και δι' εκείνον πάντα όσα εκείνος δι' ημάς γενόμενον. Και θα έχει γίνει όλα όσα έγινε εκείνος προς χάρη μας. Ό,τι έγινε ο Θεός για μας, οφείλουμε κι εμείς να γίνουμε για τον Χριστό, να υπομείνουμε κάθε πειρασμό, κάθε ατιμία, ακόμα και θάνατο, για τη δική Του δόξα, για την ευαρέστησή Του, όπως Εκείνος υπέμεινε πειρασμούς και ατιμώσεις και θάνατο για χάρη μας. Ας γίνουμε αυτό που θέλει, Θεοί κατά χάρη, όπως και Εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Ας ακούσουμε αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος και ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας δίνει αυτή την πνευματική καρποφορία, τον ίδιο τον εαυτό μας δηλαδή, να τον καθαρίζει, να τον αγιάζει και να μας αξιώνει να τον προσφέρουμε εις τον ίδιο, όπως λέει ο Άγιος πολύ όμορφα, να αποδώσουμε στην εικόνα το κατ' εικόνα, στον Θεό τον άνθρωπο, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό την ύπαρξή μας όλη και τα έργα μας και τα λόγια μας και τη σκέψη μας και τις επιθυμίες μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.